Προσπάθεια για να αντιστραφεί αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε για την Κύπρο μετά από τι αναπάντηχε εξελίξει στην οικονομία, επιχειρεί με διάφορε συναντήσει ο ΚΟΤ. Το πρωί, η ηγεσία του ΚΟΤ και ο Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων τη Ολλανδία αντάλλαξαν απόψει για την προώθηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντο στην Ολλανδική αγορά. Πήραμε τη διαβεβαίωση από όλου ότι πραγματικά έχουν βρει στην Κύπρο έναν προορισμών, τουριστικών προορισμών, ο οποίο δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από κανέναν άλλον. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν συναντήσει και όχι μόνο θα βοηθήσουν με τη δική του συνεισφορά στο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αλλά έχουμε συμφωνήσει βασικά με τον Πρόεδρο να γίνει το επόμενο συνέδριο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ολλανδίας από την πλευρά του, ο πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων τη Ολλανδία επισήμανε ότι είναι προ το κοινό συμφέρον να εξευρεθούν τρόποι προκειμένου να αρχίσουν ξανά οι Ολλανδοί τουρίστε να επισκέπτονται το νησί. Είναι ανάγκη η Κυπριακή κυβέρνηση να διαθέσει κονδύλια για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στην Ολλανδία, βοηθώντα με αυτόν τον τρόπο και του ταξιδιωτικού πράκτορε τη Ολλανδία. Στο μεταξύ στην Κύπρο για επαφές με την κυβέρνηση και εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας θα βρίσκονται το επόμενο διήμερο υψηλόβαθμα στελέχη του τουριστικού ομίλου του e Travel PLC. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουριστικού ομίλου, στόχος της επίσκεψης και των επαφών των στελεχών της Tui e Travel είναι η επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης του οργανισμού προς την κυπριακή τουριστική βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον ευρύτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία.